Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη και ο Ανδρέας υποδέχονται τον Φιλάρετο ψημένο από το Πήλιο. Μαμά, μη με μαλώσεις, την έκανα λίγο πιο χοντρή. Ο Φιλάρετος φτιάχνει την παραδοσιακή μπατζίνα. Είναι σαν να ξανανακαλύπτεις τη γεύση από την αρχή. Και τους εύκολους ριγανοκεφτέδες. Τους κεφτέδες, ξέρεις πώς τους λέμε στο Πήλιο. Η κεφτέδα. Η κεφτέδα. Ο Ανδρέας μαγειρεύει μαριναρισμένα μπουτάκια κοτόπουλου με ψητές ντομάτες. Αυτό δεν είναι πια το αγάπη μου, αυτό είναι ο παράδεισος. Έχω πολλές λέξεις να πω, αλλά δεν λέγονται στην τηλεόραση. Ανδρέα, Τσαγκαράδα, έχεις πάει. Μύρισε Πήλιο. Έχω περάσει απ' έξω, δυστυχώς δεν έχω πάει ακόμα. Μέχρι να μπεις και μέσα, νοερά θα μας ταξιδέψει ο Φιλάρετος ψημένος. Ο Φιλάρετος, ξέρεις, εμείς μεταξύ μας έχουμε μια μεγάλη κουβέντα για τους μικρούς ξενώνες ανά την Ελλάδα. Που είναι καταπληκτική αρχιτεκτονικά, όλα αυτά, δεν ξέρω τι, αλλά ούτε ελληνικό πρωινό σου βγάζουνε, ούτε τιμούν την παράδοση του τόπου όπου είναι. Ο Φιλάρετος όμως είναι ένα πρότυπο πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένας μικρός κουκλίστικος ξενώνας, πανέμορφα φτιαγμένος, ένα φοβερό, ατώρατερα χωριά του Πηλίου βεβαίως. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι το πρωί ο Φιλάρετος κάνει ψωρεζημένο ψωμί, έχει τα αυγά από την κότα, έχει και τον καλό τον εσπρέσο που θέλω εγώ ας πούμε, διότι δεν ταξιδεύω χωρίς καλό εσπρέσο. Αλλά ταυτόχρονα, αν θες να ασχοληθείς με το πηλιορίτικο μανιτάρι, είναι ο Φιλάρετος ο άνθρωπός σου. Και διοργανώνει βόλτες και περιπάτους με τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Θα μας πεις εσύ τι ακριβώς κάνεις. Και μετά έχει μια υπέροχη κουζίνα, φιλόξενη κουζίνα, ανοιχτή κουζίνα, όπου έρχονται όλοι μαζί και μαγειρεύουν. Και μαγειρεύουν όλοι μαζί τα μανιτάρια και ό,τι άλλο βρείτε. Υπό στο την δάσος. Καθοδήγηση εδώ. Έλια. Αλλά πες τα εσύ καλύτερα. Ξεκινήσαμε τον ξενώνα το 2006. Από αγάπη για την περιοχή. Δεν είσαι από εκεί, εσύ. Δεν είμαι. Είμαι καρδίτσανη καταγωγή. Καρδίτσανη, αυτό είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Καρδίτσανη καταγωγή μου, αλλά πήγα στο Πήλιο, μου άρεσε πάρα πολύ ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας. Και όταν φτιάξαμε τον ξενώνα, αυτό που σκεφτήκαμε είναι τι πρωινό θα βγάλουμε. Ότι θέλαμε να είναι κάτι που να συνδέεται με τα τοπικά προϊόντα, να δώσουμε μια εμπειρία. Πηλίου. Αυτό, εμπειρία να. Πηλίου. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η σκέψη. Τα μαντάρια όμως που τα έμαθες, γιατί. Λοιπόν, την περίοδο που έφτιζα, όλοι μου οι μαστόροι ήταν. Η δική του μανιταριού. Οπότε, αφού παρακάλεσα, γιατί πρέπει να παρακαλέσεις, μου μάθανε σιγά-σιγά. Από εκεί και πέρα εξελίχθηκα. Και εγώ πήρα βιβλία, έμαθα. Και το έχω κάνει σαν δραστηριότητα. Δηλαδή, θέλω οι επισκέπτες που θα έρθουν σε εμάς να πάρουν μια εμπειρία. Πόσα είδη είναι στο Πήλιο? Είναι χιλιάδες τα είδη. Αυτά... Ναι, αυτά που τρώνε οι πηλιορίτες είναι 4 είδη. Εσύ πόσα τρώς? Εγώ τρώω γύρω στα 8. Α, ωραία. Λοιπόν, ναι. Καταστήσεις. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Αλλά τώρα θα κάνουμε καρδιτσιώτικη συνταγή, θεσσαλική συνταγή, ναι. Για την ακρίβεια. Ναι. Μπατζίνα. Μπατζίνα. Ή αλλιώς η τεμπελόπιτα της Θεσσαλίας. Τάξ. Ξεκινάμε με τα κολοκύθια μας. Άρα καθαρίζουμε τα κολοκύθια μας και τα τρίβουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας τρίψω, ναι, εδώ. Τα τρίβουμε σε ένα χοντρά, ας πούμε. Πάρω να το τρέξω. Τα ρίχνουμε στο τρυπητό για να τα... Για να βγάλουν τα υγρά τους, ναι. Θα τα στύψουμε. Τέλεια. Τα στύβεις. Τώρα τα στύβουμε για να φύγουν τα πολλά υγρά τους. Βάζεις και αλατάκι φέρα στο βάλουμε, ναι. Επίσης, εγώ είχα την αίσθηση μέχρι τώρα ότι η μπατζίνα γίνεται με ό,τι θες, αλλά μου λες ότι είναι καθαρά κολοκύθια. Η μπατζίνα είναι κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Ναι. Την μπατζίνα την κάνουν πάντα με κολοκύθι. Τα στύψε εδώ, ωραίο, ωραίο, Φιλάρετος. Λοιπόν,
Με το στιβαρό του χέρι. Έτσι, να μαραθούν, να χάσουν τα πολλά υγρά. Αν δεν το κάνεις αυτό, μετά η ζύμη είναι λίγο αμυλώδης, ξέρεις, αλευρίλα βγάζει. Λοιπόν, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Ωραία, λοιπόν, ρίξαμε τα κολοκύθια. Ρίξαμε τα κολοκύθια, τώρα προσθέτουμε αυγά. Είναι ανάλογα με το μέγεθος του ταψιού μας και τον όγκο των κολοκυθιών. Προσθέτουμε ένα, δύο ή τρία αυγά. Σήμερα θα βάλουμε δύο. Να ξέρετε ότι για ένα οικογενειακό ταψάκι αυτό εδώ το μέτρο που έχουμε είναι 2 με 3 αυγά η δόση. Λοιπόν, λίγο γάλα. Λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αρωματικό ρολαδάκι. Το λαδάκι εδώ παίζει ωραίο ρόλο, διότι δίνει άρωμα σε αυτή την πίτα. Δεν έχει και κάτι άλλο. Και προσπαθούμε να ομογενοποιήσουμε τώρα το μείγμα προσθέτοντας καλαμποκάλευρο. Και βέβαια αλάτι και πιπέρι. Επειδή είναι για πρωινό, δεν το πιπερώνουμε πάρα πολύ. Τι ωραία ιδέα να κάνεις τέτοιες συνταγές για πρωινό και σπανίζει. Ξεκινάνε βέβαια τώρα πολλά ξενοδοχεία να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα να περάσει σε όλους τους ξενοδόχους αυτή η λογική. Είναι σημαντικό, δεν είναι θέμα κόστος. Πολλοί σκέφτονται το κόστος. Δεν είναι θέμα κόστος. Είναι ότι προσφέρεις κάτι πραγματικά αξιομνημόνευτο σε αυτόν που θα έρθει να μείνει σε σένα. Ναι, δεν πρέπει να σε θυμάται, ρε παιδάκι μου, και για το φαγητό σου. Μα είναι σημαντικό να σε θυμάται. Το ταξίδι τι είναι? Για το πρωί. Είναι το τοπίο και το φαγητό. Δύο πράγματα είναι. Τώρα, εγώ ίσως από επαγγελματική διαστροφή, από το ταξίδι μου, θυμάμαι μόνο τι έφαγα. Και εμείς τα ίδια τώρα δεν είμαστε εκεί. Όλοι αυτό θυμόμαστε. Αλευράκι, εδώ καλαμποκάλευρο, βάζεις το τέλος να δεις πόσο θα πάρει. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν το τυράκι μας τώρα. Εγώ βάζω αρκετό τυρί. Και εμένα μου αρέσει χοντροκομμένο, δεν μου αρέσει να το ψιλοτρίψεις. Ναι, για να φαίνεται. Για να φαίνεται, αλλιώς. Το καλοκαίρι, Αντρέα, μόλις ξυπνάω, βγαίνω στον κήπο και βλέπω τι έχουμε σήμερα, κολοκύθια. Πριν κάνω καφέ, το τίποτα, ανάβω το φούρνο, τσακ τσακ τα ανακατεύω, κολοκυθώ μπατζίνα σήμερα. Μέχρι την να άλλη κάνεις μέρα μελιτζάνε. Κόβω 2 μελιτζάνε, τσακ τσακ τσακ, τη σοτάρω 1 λεπτό, κάνω το ίδιο πράγμα με μελιτζάνε. Η συνταγή αυτή είναι βασική. Ό,τι θες βάζεις μέσα. Και τόσο και για το πρωί και μετά στην παραλία για να το πάρεις. Εγώ τα παίρνω στην παραλία γιατί δεν τρώω πρωινό. Ωραία. Θες και άλλο αλευράκι εδώ. Έτσι θέλει αλεύρι γιατί. Βγάζει ζουμάκι. Αρκετά υγρό. We haven't got a chance, have we? We're drifting in. Θα δείτε να γίνει ένας επαχείρευτος χυλός. Το έχεις δοκιμάσει ποτέ αυτό το τηγανιτό, το μείγμα? Φαντάζομαι ότι σαν θα γίνεται, αλλά σαν κεφτέδες, δεν το έχω κάνει. Θες να λαδώσουμε το ταψάκι, να, τώρα θα το λαδώσουμε. Για να ξεκολλάει. Και ρίχνουμε το μείγμα μας. Το μυστικό της μπατζίνας είναι να είναι λεπτή η στρώση. Σαν πίτσα φανταστείτε. Δηλαδή πρέπει να γίνει αρκετά λεπτή, ώστε να ψηθεί και γρήγορα. Τώρα έμαθα, η πληροφορία είναι της Στασούλας Κουφοπούλου, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι οι βλάχοι κάνουν τις πίτες πολύ λεπτές, ποιοι είναι πάνω, οι σαρακατσάνοι τις κάνουν χοντρές. Χοντρές. Είναι στην παράδοσή τους αυτό. Άρα, να υποψιαστώ ότι έχουμε μια βλάχη και μπατζίνα. Την κάνεις λεπτή εσύ. Εγώ τώρα αυτή είναι η μπατζίνα της μάνας μου. Λοιπόν... Δεν ξεπερνάμε ποτέ αυτές τις συνταγές. Ποτέ. Είναι... Έτοιμη για φουρνό. Είναι Όχι. Το μυστικό λοιπόν τώρα εδώ είναι για να γίνει τραγανή και να πάρει χρώμα από πάνω. Να κάνει ωραία κρούστα. Να κάνει ωραία κρούστα. Είναι να βάλουμε μια μαργαρίνη με βούτυρο. Α, βάζεις από πάνω. Σε κομμάτια. Δηλαδή, κόβω κομμάτια. Κυβάκια και τα σκορπάς από πάνω, Λοιπόν, αυτό το έχω μάθει από τη μητέρα μου. Είναι δηλαδή το κλασικό, εγώ το θυμάμαι στο παστίτσιο που κάναν. Το θυμάσαι? Που βάζανε από πάνω. Τα κομμάτια, ναι. Με τη θερμότητα. Θα πάει παντού. Ναι. Θα απλώσει και θα δώσει την νοστιμιά. Την έξτρα νοστιμιά. 180 βαθμοί. Την αμαρτία δηλαδή στο.
σε ένα φαγητό το οποίο είναι πολύ απλό και υγιεινό. 180 βαθμοί. 180 βαθμού, 20 με 25 λεπτά, ναι. Επειδή είναι αρκετά λεπτή, ναι. Όσο πιο λεπτή, τόσο πιο γρήγορα γίνεται. Δείτε, μπορεί να είναι και μισή ώρα τώρα. Να, ναι. Το βλέπεις, αρχίζει να, ναι, το να βλέπεις. Βγάζει. Όταν στερεοποιηθεί, ναι. Και πάρει ωραίο χρυσό χρώμα, το βγάζει. Για τη συνταγή μπατζίνα θα χρειαστείτε 8 μέτρια κολοκύθια, 500 γραμμάρια τυρί φέτα, 200 γραμμάρια μαργαρίνη με 25% βούτυρο, 200 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, 2 με 3 αυγά, 50 γραμμάρια γάλα, 3 με 4 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Η μπατζίνα τώρα είναι στην ιδανική θερμοκρασία. Κοιτάξτε τι ωραία κρούστα που έκανε με τη μαργαρίνη με βούτυρο που βάλαμε και το αλεύρι το καλαμποκίσιο. Είναι μεγάλο μυστικό για τραγανό από πάνω. Αυτή τώρα θέλει, πόσο να σου πω, 10 λεπτά, 1 τέταρτο να την αφήσεις και τότε είναι στο ιδανικό της θερμοκρασία. Για να τραβήξει κιόλας ό,τι υγρασία, ναι. Έχει βγάλει το κολοκύθι. Έτσι ακριβώς, και είναι το χλιαρό της είναι το καλύτερο, ας πούμε. Εδώ τώρα επάνω, ωραία. Αν το κάνεις για πρωινό, σπάς και ένα τηγανιτό αυγό. Κατάλαβες? Και γίνεται ένα, αντί για ψωμί ας πούμε που να συνοδεύσει το αυγό. Γι' αυτό και εμένα μου αρέσουν αυτές. Αν είναι βλάχικες, προτιμώ τις βλάχικες στις λεπτές. Που είναι πιο λεπτές. Πάρε τα αγόρια μου, εγώ θα πάρω τη βανίτσα, που είναι το καλύτερο. Θα πω, μαμά μη με μαλώσεις, την έκανα λίγο πιο χοντρή. Συγκλονιστικό. Είναι πολύ ωραίο. Θεϊκό. Είναι σαν να ξανανακαλύπτεις τη γεύση από την αρχή. Σαν να σβήνεις ό,τι έχεις μάθει, ό,τι ξέρεις μέχρι τώρα. Μπράβο, και κάνεις restart. Αυτό το πράγμα είναι. Είναι μαγικό. Ξαναβουτάς τα απλά υλικά, ναι. Και συνειδητοποιείς τη γεύση τους χωρίς πιασίδια, χωρίς τίποτα. Την πραγματική γεύση, την ουσιαστική. Ναι. Η απόλυτη ουσία της γεύσης και των απλών πραγμάτων που μυρίζει τον τόπο, μυρίζει τον τόπο της φέτας, μυρίζει το κολοκύθι, μυρίζουν όλα. Σε έναν απλούστατο συνδυασμό που να το κάνει και η γάτα μου και ένα παιδάκι και όποιος πρωτομπεί στην κουζίνα μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι η λογική δικιά μου ότι εγώ δεν είμαι σεφ. Αυτό που ξέρω είναι να φτιάχνω απλά πραγματάκια από τη μνήμη που έχω δει να κάνει η μάνα μου. Μα υπάρχει κάτι πιο αληθινό και πιο ουσιαστικό από αυτό που λες? Αυτό μπορώ να κάνω. Να μαγειρεύεις επειδή το ζητάει η ψυχή σου. Soul kitchen λέγεται αυτό. Η κουζίνα της ψυχής. Και είναι αυτή που συγκινεί όλους τους ανθρώπους τελικά. Όπου και να μεγάλωσε ο καθένας, τον συγκινεί το ίδιο αυτό το πράγμα. Γιατί κάτι βρίσκει από το δικό του τόπο. Για την μπατζίνα. Τρίβουμε τα κολοκυθάκια, τα στίβουμε να φύγουν τα πολλά υγρά τους και τα αλατίζουμε. Προσθέτουμε τα αυγά, το γάλα, το ελαιόλαδο, πιπέρι και το καλαμποκάλευρο. Βάζουμε τη φέτα χοντροκομμένη, προσθέτουμε κι άλλο καλαμποκάλευρο και ανακατεύουμε. Αλείφουμε με ελαιόλαδο το ταψί, βάζουμε το μείγμα, προσθέτουμε στην επιφάνεια μαργαρίνη με βούτυρο σε κομμάτια και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Άλλη μια ιδέα για την καθημερινή μας ζωή στην κουζίνα, στο tip της ημέρας. Με τον κρόκο του αυγού, αλείφουμε κουλουράκια ή άλλες ζύμες για να ροδίσουν και να γυαλίσουν. Ένα μυστικό είναι να ρεώσουμε τον κρόκο με νερό ή με τσίπουρο. Χρειάζεται 1-2 κουταλιές της σούπας. Ανακατεύουμε καλά και αλείφουμε τα κουλουράκια. Και τώρα ο φιλάρετος θα μας κάνει ένα κλασικό πιλιορετικό πιάτο, ξεχασμένο, δεν το βρεις πουθενά πια. Ένα υπέροχο φαγητό, το οποίο για κάποιο λόγο μόνο κάτι γιαγιάδες το κάνουν. Και τι είναι τώρα με τα υλικά αυτά, πώς θα το φτιάξεις? Εδώ είναι μια κλασική κουζίνα της φτώχειας, κουζίνα της ανάγκης, την οποία, επειδή πλέον γίναμε πλούσιοι, θέλουμε να την ξεχάσουμε. Είναι οι ρίγανο-κεφτέδες. Δηλαδή, πατατοκεφτέδες με φρέσκια ρίγανη. Είναι η ρίγανη που βγαίνει την άνοιξη. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει όλο τον χρόνο με ρίγανη ξερή. Ναι, αλλά τώρα στις πόλεις βρίσκεις και τη φρέσκια ρίγανη όλο τον χρόνο. Αυτό μπορεί να την έχεις σε ένα γλαστράκι. Καλή ώρα, όπως έχουμε εδώ, να μαζέψουμε τη φρέσκια ρίγανη
Έλα να σε βοηθήσω. Να. Βάζεις μπόλικη, φαντάζομαι τώρα. Βάζω μπόλικη, ναι. Θέλει μπόλικη, γιατί το βασικό αυτής της συνταγής είναι η φρέσκια ρίγανη, κατάλαβες. Το κύριο υλικό. Βάζεις και τα κλωναράκια, τα οποία είναι μαλακά στη φρέσκια, όταν είναι. Εντάξει, και εκεί τώρα στο πύλιο φαντάζομαι έχει άλλα αρώματα. Γιατί στη Σάμο δεν έχει άλλα αρώματα η φρέσκια ρίγανη. Δεν είναι ένα είδος η ρίγανη. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχουν δύο-τρία είδη. Να βάλω εγώ, επειδή αυτό γίνεται γρήγορα, το λάδι να γίνεται. Βάλτε. Ξεκινάμε, έχουμε βραστές πατάτες. Και θα σε διακόψω για να βάλω εγώ εδώ το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο αυτούς τους κεφτέδες, διότι παίρνουν φοβερή γεύση, καθότι δεν έχει και πολλά υλικά. Πατάτα, ρίγανη, ελαιόλαδο είναι το θέμα μας. Μόνο ελαιόλαδο βάζεις την πατάτα. Λιώνουμε την πατάτα μας. Τη ρίγανη τη βάζεις έτσι ολόκληρη ή χοντροκόβεις καθόλου? Όχι, την κόβω σε κομμάτια για να φαίνεται, να ακούγεται δηλαδή στο τελικό προϊόν. Τώρα αυτά τα φιλαράκια είναι μικρά, μπορείς να τα βάλεις και ολόκληρα. Την πατάτα, ένα μυστικό, βράζουμε τις πατάτες. Θέλουμε να είναι καλά βρασμένες. Αλλά για να τριφτούν ωραία και να γίνουν πουρές, τις κάνουμε όσο είναι ακόμα ζεστές. Διότι άμα κρυώσει η πατάτα, μετά δεν λιώνει. Λοιπόν, αλάτι πιπέρι, να αλλά το πιπερώσουμε. Και ρίχνω και ένα αυγό, το οποίο είναι ουσιαστικά ο συνδετικός ιστός. Θα σφίξω και αυτές. Να, για να γίνει και τυρί. Φέτα. Φέτα τυρί. Ωραίο. Να νοστιμήσει. Αντρέα, τους κεφτέδες ξέρεις πώς τους λέμε στο πήλιο. Η κεφτέδα. Η κεφτέδα. Εμείς πάλι στη Σάμπτου λέμε κεφτέ. Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Και τώρα βάζεις χεράκι από εκεί πέρα. Όχι. Όχι. Χέρι το θα βάλω την ώρα που θα... Κοσμικά το κάνεις. Θα τα πλάσεις. Ναι, όταν θα τα πλάσω. Ανάλογα. Βάλαμε, είπαμε και τη βάλαμε φρέσκια ρίγανη. Βάλαμε το αυγό. Για το βασικό αυτής της συνταγής είναι η φρέσκια ρίγανη. Τώρα, εμείς σας δείξαμε την παραδοσιακή συνταγή. Άμα θες και δεν σου βρίσκεται και η φρέσκια ρίγανη, βάζεις μια ξερή ρίγανη ή βάζεις, εγώ βάζω στην ανάγκη και μαϊντανό, κατάλαβες, ένα αρωματικό ό,τι να είναι όταν δεν έχω. Μαϊντανό και άνθη και μάρα θα εγώ είναι πάρα με μάρα πολύ θα το φαντάζομαι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και με άνηθο. Η τοπική παράδοση εκεί πέρα, η φτώχεια, ναι. Τα τρώγαν όλα. Ναι. Μέχρι με φτέρες το κάνανε, το βλαστό στις φτέρες. Ναι, το βλαστό της είναι γνωστή φτέρο και φτέδες. Ωραία, και βάζω, το λάδι μας βάζω αλεύρι για να αλευρώσω. Αλεύρι δεν βάζεις καθόλου μέσα, ε? Όχι, δεν βάζω γιατί πατάτα. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Έχει πατάτα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, με ένα κουτάλι κανονίζω το μέγεθος του κεφτέ και εδώ μετά δουλεύω με το χέρι. Αυτό το μείγμα μπορεί να μπει στο ψυγείο και να σφίξει και παραπάνω ή να το φτιάξει από βραδύ και να το κάνει το πρωί. Εμείς το φτιάχνουμε το βράδυ που κάνουμε την προετοιμασία του πρωινού και το σερβίρουμε, το τηγανίζουμε το πρωί επί τόπου εκεί την ώρα που... Και δεν θέλει πολύ τηγάνι αυτό. Όχι. Είσαι να ρωτήσει. Αλλά τη θες την κεφτέδα, παχουλή να τη φτιάξεις. Είναι κεφτέδα γι' αυτό, δεν είναι κεφτεδάκι. Γιατί εδώ είναι επιλερωτικό το σχέδιο αυτό. Έχει περιοχή και φαντάζομαι και κάθε περιοχή της Ελλάδας πάρα πολλά πράγματα που αν ήμασταν στην Ιταλία θα είχαν γίνει παγκόσμια μπραντ. Ναι, α, πες το αυτό. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα είναι ξεχασμένα πια. Και θέλω να μου πεις ποιος δεν θα τη φάει αυτή τη κεφτέδα και δεν θα τη χαρεί. Όχι ξεχασμένα, περιφρονημένα. Ελένη, άνοιξε τη φωτιά γιατί τώρα θα πέσει θερμοκρασία. Να φάμε από δύο ο καθένας τουλάχιστον. Έτσι. Δεν χορταίνεται αυτό. Ναι, είναι από αυτά που δεν σταματάς να τρως. Άλλο σνακ φοβερό κι αυτό. Εν τω μεταξύ, δεν είναι λαδούμπα αυτό το φαγητό. Διότι επειδή η πατάτα είναι βρασμένη μέσα. Δεν τραβάει λάδι. Δεν τραβάει λάδι. Και είναι υπέροχο. Αυτό τώρα αν έχει τσίπορο ή κρασάκι και δε... πρωινό ξεπρωινό. Μια χαρά ναι, ναι. Το απολαμβάνει. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που αρχίζει και παίρνει. Εννοείται ότι είσαι από πάνω, δεν την καταλείπεις μόνη της, ποτέ. Για μένα είναι εντυπωσιακή η αποδοχή αυτών των φαγητών από τους ξένους. Για πες, για πες. Είναι εντυπωσιακό. Το τρώνε το κεφτεδάκι. Ναι, ναι, ναι. Το πόσο τους αρέσει η λογική ότι με απλά πράγματα φτιάχνω κάτι εξαιρετικό. Μ' αρέσει εντωμεταξύ το χρώμα που παίρνει. Το πήγα να σου πω, το χρώμα. Της τραγανής ξεροψημένης χρυσής πατάτας. Είναι σχεδόν έτοιμη.
Να αυτή ωραία, κοίτα. Τέλεια. Όπως βλέπετε, το τηγάνισμα είναι πάρα πολύ σύντομο. Εσύ μπορείς να ετοιμάσεις το συνοδευτικό. Ουσιαστικά μιλάμε για μια πατριδογνωσία και πατριδογευσία, ας πούμε, στο σερβίρισμα που κάνω εγώ στο ξενοδοχείο στο πρωινό. Δηλαδή βγάζω ένα τυρί κατοίκι από το Δομοκό, που είναι ένα αληφώδες τυρί, αλλά ξινούτσικο. Αυτό είναι μια συνταγή του Δομοκού, εγώ πρόβιο τυρί, καταπληκτικό, πολύ φινετσάτη γεύση, μοιάζει πάρα πολύ με το γιαούρτι και έχει μόνο 13% λιπαρά. Είναι ένα διαιτητικότατο τυρί δηλαδή, το οποίο το τρως και σαν τυρί, το τρως και σαν γιαούρτι, άμα θες. Έτοιμες και φτεδούμπες. Έτοιμες. Για τη συνταγή ρίγανο και φτέδες θα χρειαστείτε ένα ματσάκι φρέσκια ρίγανη, 4 μέτριες πατάτες, ένα αυγό, 300 γραμμάρια τυρί φέτα, 100 γραμμάρια αλεύρι, ένα φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστείτε 100 γραμμάρια κατοίκι δομοκού και 10 ελιές. Τώρα χεράκια. Είναι ωραίος τραγανός. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και έχουμε. Α, τι ο τρόπο. Ναι, ναι, μια πατριδογνωσία τέλος πάντων. Και τρώω δομοκός, τον κεφτέ στο. Πήλιο, Καλαμάτα. Εντάξει, εδώ είναι και όλη η Ελλάδα, αλλά. Ωραία. Έλα, Αντρέα, να σε κεράσουμε τα χωριά μας λίγο. Είμαι σίγουρη ότι και στη Σάμο κάτι ανάλογο θα υπάρχει, δεν μπορεί. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο, απλά δεν βάζουμε πολύ ρίγανη. Βάζουμε πιο πολύ μαϊντανό και μάραθο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, είναι. Δεν μυρίζει, μαμά. Έλα, είναι μαγικό. Είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μπορείς να γευτείς. Η υφή. Που είναι τραγανή και μέσα λιώνει, σαν παιδική αγκαλιά, ξέρεις, δεν είναι τέτοιο, δεν είναι σαν αγκαλιά. Και τι μαγική που είναι η φρέσκια ρίγανη, όταν ζεσταθεί λίγο, τι αρώματα βγάζει. Για μένα είναι το δικό μου πήλιο αυτό. Δηλαδή, το πήλιο όπως εγώ το ανακάλυψα σαν επισκέπτης πρώτα και πλέον σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος που το αγαπάει, σαν εραστής τέλος πάντων και όχι σαν κάποιος που γεννήθηκε απλά εκεί και είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί. Κλείνεις τα μάτια σου και είσαι βόλτα στην Τζαγκαράδα τώρα. Ναι. Είναι φοβερό ότι η γεύση τελικά είναι η μεγαλύτερη μνήμη. Δηλαδή ταυτίζεις έναν τόπο με μια γεύση, το οποίο δεν το ξεχνάς ποτέ στη ζωή σου. Ας κάνω κι εγώ μια μικρή βούτα εδώ. Φοβερό. Πάει. Προφανώς, γιατί και το δροσίζει κιόλας. Είναι αδιανόητη γεύση. Για τους ρίγανο-κεφτέδες. Λιώνουμε τις βρασμένες πατάτες με το πιρούνι και τη σαλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε το αυγό, τη φέτα, τη ρίγανη και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Πλάθουμε τους ρίγανο-κεφτέδες, τους αλευρώνουμε και τους τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τους ρίγανο-κεφτέδες με τυρί δομοκού και ελιές. Και τώρα, Αντρέα, κεράσουμε και κάτι. Να κάνουμε κι εμείς κάτι για το φιλάρετο. Τόσο ωραία πράγματα μας έφτιαξες. Άσε που θα μπορούσαμε να κάνουμε όλη την εκπομπή σε εκείνη η προφορά. Εσύ το έμαθες το πιλιορίτικο, το μιλάς. Εντάξει, είναι μια μίξη καρδιτσιώτικων πιλιορίτικων. Πώς είναι αυτή, ας πούμε, γιατί έχει ξέρει σαμιώτες, μιλάνε σαν τους πιλιορίτες. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τρώμε τα φωνήεντα. Είναι βασικό αυτό. Ότι τρώγονται τα φωνήεντα σε όλους τους ορεσίβιους κλπ. Είναι βιαστική, πρέπει να πεις πολλά σε λίγο χρόνο, κατάλαβες. Είναι συνοπτική η γλώσσα. Ναι, γιατί θα κάνουμε, πες το στα σαμιώτικα. Θα κάνουμε μπουτάκια μαρναρισμένα σε ξύδι μπαλσάμικου. Ωραία. Το κατάλαβες. Μια χαρά. Λοιπόν, θα κάνουμε ωραιότατα μπουτάκια, τα οποία θα κάνουμε μια έτσι πικάντικη, θα έλεγα, μαρινάδα, γιατί θα χρησιμοποιήσω αρκετό κίμινο και κόλιανδρο. Και θα το συνοδεύσουμε στην αγαπημένη ελληνική πίτα. Πίτα για σουβλάκι. Με ψητές ντομάτες και μια μελιτζανοσαλάτα. Τη πιο απλή μελιτζανοσαλάτα που έχεις φάει. Αλλά εσύ θα προσκυνήσεις για αυτή τη μελιτζανοσαλάτα. Ξέρω, ήδη που τις βλέπω εδώ ψημένες, τώρα θα αρχίσω να τσιμπάω λίγο. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα να μαρινάρουμε το κοτόπουλο.
Αυτό θέλει περίπου στις 4 με 6 ώρες μαρινάρισμα. Mm-hmm. Αν θέλουμε εμείς τώρα για να το κάνουμε πιο γρήγορα, για να γλιτώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία του μαριναρίσματος, ένας εύκολος τρόπος είναι να χαρακώσουμε τα μπουτάκια. Με ένα κοφτερό μαχαίρι κάνω 3 χαραγματιές, μπορώ και έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό θα με βοηθήσει σε 2 πράγματα. Και στο να τραβήξει περισσότερη μαρινάδα, να εισχωρήσει δηλαδή στο εσωτερικό, και να ψηθεί και ακόμα πιο γρήγορα, γιατί αυτό θέλω να είναι ένα γρήγορο φαγητό. Λοιπόν, τα χαρακώνω εδώ. Επίσης αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε στο ψυγείο για 4-5 μέρες μέσα στη μαρινάδα, δεν παθαίνουν τίποτα. Αυτά όσο μένουν τόσο πιο νόστιμα και αρωματικά γίνονται. Και νομίζω ότι το μέρος του κοτόπουλου που μαρινάρεται και γίνεται πιο νόστιμο είναι το μπουτάκι τελικά. Βέβαια. Βέβαια. Για τη μαρινάδα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε σόγια. Η σόγια τι κάνει, ότι αλατίζει αλλά δίνει και ένα άρωμα ταυτόχρονα. Mm-hmm. Λοιπόν, σόγια. Μαύρη ζάχαρη, επειδή έχει πολύ μελάσα μέσα, μου δίνει και ωραίο χρώμα και μου κάνει και αυτά τα αρώματα της καραμέλας που εμένα με τρέλουν πάρα πολύ. Και δένει πολύ με τη σόγια αυτή. Ακριβώς. Κρέμα μπαλσαμικού. Που αυτή θα του δώσει και μια πάρα πολύ διακριτική γλύκα. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πιπέρι. Είπαμε αλάτι, δεν χρειάζεται να βάλουμε. Πιπέρι εγώ βάζω μπόλικο, θέλω να είναι πικάντικο. Σκόρδο σε σκόνη. Τελευταία το αγάπησες και αυτό το γλυκάκι. Τώρα τελευταία το ανακάλυψα, πρέπει να σου πω. Ποτέ δεν το χρησιμοποιούσα. Και 2 μπαχαρικά τα οποία τα συνδυάζω εγώ πάντοτε μαζί, είναι ο ξερός κόλιανδρος με το κύμινο. Και είναι κλασικός, εσύ θα συμφωνήσεις, μαροκάνικος συνδυασμός, η σπόρη του κόλιανδρου με το, με και το ινδικός. Κύμινο. Και ινδικός. Θα το βάλω όλο. Σπόρος κόλιανδρου, κύμινο έβαλες. Ναι, σπόρος. Θέλει ίσα ίσα λίγο να τα σπάσουμε, να απελευθερώσουμε τα αρώματα. Όπου οι σπόροι του κύμινου μυρίζουν επίσης εντελώς διαφορετικά από το κύμινο. Δεν είναι τόσο έντονοι όσο είναι το κύμινο που σε σκόνη. Αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω, είναι μια χαρά. Αυτό τώρα ένα καλό ανακάτεμα. Εγώ βέβαια έχω μαρινάρει από πριν το κοτόπουλο. Και είπαμε στο ψυγείο είτε από βραδείς, είτε 5 μέρες πριν, είτε μέχρι 4 ώρες ιδανικά. Θα βάλουμε μια διαφανή μεμβράνη, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τόσα έντονα αρώματα να το βάλουμε στο ψυγείο, ξαφνικά το ψυγείο θα μαριναριστεί και το ψυγείο. Ακριβώς. Και η φέτα και όλα μαζί. Και το γάλα. Λοιπόν, θα μου φέρεις τα έτοιμα που τα έχω στο μυρίζει. Ψυγείο. Ναι. Τέλει. Ωραία. Να τα, αλλάζουν και χρώμα αυτά. Ναι, βέβαια. Και όσο τα αφήνεις τόσο πιο πολύ, σκουραίνουν. Πω. Είδες τη μυρουδιά. Βγάλαμε τη ζελατίνα και ήρθε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε πολύ απλά σε ένα αντικολλητικό ταψάκι. Εξωτικό, αλλά όχι και ιδιαίτερα εξωτικό το άρωμα. Αρωματικό θα έλεγα, έντονα. Λοιπόν, αυτό τώρα θα περιχύσω από πάνω το κοτόπουλο. Γιατί αυτό καθώς ψήνεται θα φύγει η υγρασία και θα έρθει και θα καραμελώσει και θα αγκαλιάσει. Και θα αφήσει τις καραμέλες. Ακριβώς. Που θα λιώσουν. Πριν βάλουμε αυτό στο φούρνο, γιατί αυτό το βάλουμε μαζί με ντομάτες να ψηθεί στο φούρνο, θέλω να σας δείξω πώς θα κάνω την ψητή μελιτζάνα. Τις έχω εδώ ήδη έτοιμες. Με ένα μαχαιράκι χαρακώνω τη μελιτζάνα. 4 χαραγματιές, δεν θέλει τίποτα άλλο. Και θα κόψω μια σκελίδα σκόρδο σε λεπτές φέτες. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να πάρω τα αρώματα από το σκόρδο και παράλληλα, αντί να το βάλω όμως στη μελιτζάνα σαλάτα που θα φτιάξω μετά, το σκόρδο θα έχει ψηθεί μαζί με τη μελιτζάνα, θα έχει διαποτίσει όλη τη σάρκα της μελιτζάνας. Αυτό κάνω και εγώ, έχω να σου πω. Είναι μαγικό. Ναι. Τίποτα. Αυτό. Φετάκια μέσα στις χαραγματιές που έχω ανοίξει τη μελιτζάνα. Και μετά λοιπόν, απλά στο ταψάκι. Χωρίς λάδι, χωρίς αλάτι, χωρίς πιπέρι. Τίποτα.
Αυτό θέλει περίπου στα 40 λεπτά ψήσιμο σε προθερμασμένο φως σε 180 βαθμούς. Μπορείς, αν θες, για να σε πειράζει η φλούδα, να αφαιρέσεις τη φλούδα. Εμένα όμως μ' αρέσει η φύτη της φλούδας. Και εμένα, θα το κάνουμε με τη φλούδα. Το κάνουμε τη φλούδα. Και πάμε τώρα εδώ να φτιάξουμε τις ντομάτες. Θα τις κόψω στη μέση. Και είναι πολύ ωραία που προηγουμένως έκοψες κόρδο, Ανδρέας. Εγώ το κάνω επίτηδες αυτό. Και με το μαχαίρι. Και μένει και ένα σκορδάκι επάνω. Ακριβώς. Και δίνει ένα ελαφρύ άρωμα στην ντομάτα. Και πραγματικά δεν χρειάζεται παραπάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα, έτσι όπως είναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κάνουμε ένα απλό φαγητό, γρήγορο, φρεσκοτριμμένο αλάτι. Δεν θα βάλεις και ένα ωραίο ελαιόλαδο από πάνω? Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα το βάλω στο τέλος το ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο και αρωματικό. Θα κόψω εδώ από τον κήπο λίγο θυμάρι. Εγώ βιάζω να βάλω το ελαιόλαδο. Το οποίο το σκόρδο μύρισε τώρα πάνω στην ντομάτα. Το ακούς που λένε και στην Κρήτη. Αυτό είναι μια χαρά. Και με το χέρι, χοντροκομμένα, δεν χρειάζεται καν να τα ψιλοκόψω, πάνω στην ντομάτα. Ρίγανη θυμάρι. Ρίγανη θυμάρι. Μπορείς να βάλεις και λίγο δενδρολίβανο. Ό,τι έχεις. Ναι. Λοιπόν, όπως είναι, νομίζω δεν έχω ξεχάσει τίποτα άλλο. Το βάζω στο φούρνο, σε προθερμασμένο φούρνο. Αυτά ψήνονται μαζί. Θέλουν γύρω στα 30-35 λεπτά. Δεν θέλει παραπάνω. Σε 180 πάνω κάτω. Καλά, για καλό και για κακό, για το κοτόπουλο μην πάθεις καμιά ζημιά και νομό. Το κοιτάς μέσα, αν ψήθηκε. Αλλά 30 λεπτά, επειδή είναι ήδη ψημένο εντός εισαγωγικών με τη μαρινάδα του, 30 λεπτά είναι μια χαρά. Γιατί, Ελένη μου, δεν έχεις πολλή ποσότητα κρέατος, δεν έχεις ολόκληρο κοτόπουλο. Βρε, εγώ το λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλά κάνεις και το λες. Και μέχρι να ψηθεί το κοτόπουλο και η ντομάτα, εγώ θα σας δείξω πώς θα διαχειριστούμε εδώ τις μελιτζάνες, οι οποίες τις έχω έτοιμες ψημένες. Να ψήσω εγώ τις πιτούλες? Ναι, βέβαια, ψήστες. Για τις πίτες θα σου πω τι κόλπο θα κάνω. Θα βάλεις πολύ λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Να κερδίσουμε και χρόνο. Φτάνει. Βάλ το με το πινέλο να πάει παντού. Και εδώ τώρα, Ελένη, θα κάνουμε την εξής. Μαγιά. Λίγο κρέμα μπαλσαμικού. Και κάνει. Λοιπόν, αυτό τι κάνει τώρα. Και καραμελώνει τώρα αυτό. Μπράβο, ακριβώς. Θα καραμελώσει, τι θα δώσει τώρα ωραίο χρώμα στην πίτα. Αυτό και υπέροχη γεύση. Δεν θα το είχα σκεφτεί ποτέ. Θα μου πεις άμα το σκεφτώσουν, αυτό είσαι ένα λαγός. Λοιπόν, εδώ δεν θέλει πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Θέλω να ψηθεί σε μέτρια προς σιγανή φωτιά, γιατί θέλω να κάνει μια ωραία κρούστα. Βέβαια, αλάτι πιπέρι. Και είναι ωραίο εδώ, γιατί πέφτει και χοντρό το αλάτι. Πω, κοίτα πώς μεταμορφώνεται. Ακριβώς. Μια πίτα. Και επίσης, όταν θα πάω να τη γυρίσω, θα κάνω το ίδιο και για την άλλη πλευρά. Λοιπόν, εδώ τώρα για τη μελιτζάνα. Εάν μας ενοχλεί η φλούδα, μπορούμε πολύ απλά να την αφαιρέσουμε. Βγαίνει πανεύκολα. Εγώ τώρα απλά θα τη χοντροκόψω. Αυτό. Τώρα, αν δούμε ότι μας αρπάξει λίγο στο φούρνο, γιατί συμβαίνει και αυτό και εμένα μου συμβεί, έτσι. Πολύ απλά θα αφαιρέσουμε τη φλούδα και θα βάλουμε το εσωτερικό της μελιτζάνας. Αυτή εδώ η ποσότητα είναι αρκετή, δεν θα τις κάνω όλες τις μελιτζάνες. Και νομίζω ότι σε μια κλασική μελιτζανοσαλάτα που πρέπει να σέβεται τον εαυτό της και για να λέγεται αληθινή μελιτζανοσαλάτα, πρέπει να βάλεις μαϊντανό. Εννοείται. Και μπόλικο μαϊντανό, νομίζω εδώ δεν. Εγώ τελευταία και όλα συνειδητοποίησα ότι θέλει και μαϊντανό και ξέρει ρίγανη. Βέβαια. Και αυτό. Και σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, χοντροκομμένος. Ξαναβάζω και κρέμα βαλσαμικού από την άλλη πλευρά, όπως μου είπε ο Ανδρέας να κάνω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα αφήσω εδώ και λίγα φιλαράκια, γιατί για να βάλουμε από πάνω στο τέλος. Χοντροκομμένο. Με ένα κόψιμο. Δεν θέλει παραπάνω. Αλάτι, πιπέρι. Λίγο λευκό μπαλσαμικό ξύδι που θα δώσει όλη την ένταση και ούτως ή άλλως η μελιτζάνα, νομίζω, χωρίς ξύδι σε τέτοιες. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Και εδώ είναι και λίγο πιο ήπιο στη γεύση. Πιο γλυκό. Πιο γλυκό. Και
και βεβαίως ελαιόλαδο. Πώς πάει εδώ η πίτα? Ωραία. Και τώρα που έγινε. Θέλει πρώτη. Και άλλο ψήσιμο. Ένα καλό ανακάτεμα. Έτοιμη. Κοίτα τι ωραίο που καραμέλωσε και τι χρώμα πήρε. Λοιπόν. Και με τις πετάξεις δεν αυτές. Δεν τις πετάω αυτές. Δεν τις πετάω. Αυτές θα σας κάνουμε τα αυγά μετά. Όταν θα είμαστε οι δυο μας. Και αναλόγως της επιτυχίας σας, θα τα κάνουμε και σε εσάς. Αν πετύχει, θα σας το δείξουμε σε άλλη. Όχι, παιδιά, είναι μαγικό αυτό με τα αυγό. Ωραία. Λοιπόν. Το κοτόπουλο πας και είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, μου μυρίζει, Ελένη. Θα σας το φέρω εγώ ή θα πας εσύ? Για τη συνταγή πουτάκια κοτόπουλου με κρέμα βαλσαμικού και μελιτζάνο σαλάτα θα χρειαστείτε: για το κοτόπουλο, 8 μπούτια κοτόπουλου, 150 γραμμάρια σόγια σάλτσα, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού, 4 κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε κόκκους, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κίμινο σε κόκκους, 4 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, φύλλα μαϊντανού για το σερβίρισμα και πιπέρι. Για την μελιτζάνο σαλάτα θα χρειαστείτε 2 μελιτζάνες φλάσκες μικρές, 2 σκελίδες σκόρδο, 3 με 4 κουταλιές της σούπας λευκό βαλσαμικό ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 60 γραμμάρια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τις ντομάτες θα χρειαστείτε 4 ντομάτες, 50 γραμμάρια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 4 κλωναράκια θυμάρι φρέσκο, 4 κλωναράκια ρίγανη φρέσκια, αλάτι και πιπέρι. Για τις πίτες θα χρειαστείτε 4 μεγάλες ελληνικές πίτες, 1 κουταλάκι του γλυκού κρέμα βαλσαμικού και 1 κουταλιά της σούπας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Φέρνω πιάτο, ε. Φέρνω το πιάτο το μεγάλο, το ωραίο. Το πιάτο πιατέλα είναι αυτό. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε, θα βάλουμε την πίτα, την τραγανή, νομίζω αυτή είναι η πιο καλή πλευρά. Λοιπόν, εδώ τα κοτόπουλα και οι ντομάτες είναι ψημένες, λαχταριστές, ιδανικά. Το ζουμάκι έχει καραμελώσει, βλέπετε εδώ. Ναι, είναι καραμέλα, κανονική. Λοιπόν, με αυτό θα γυαλίσω λίγο τα μπουτάκια, να τα κάνω πιο... γυαλιστικά. Ελκυτικά. Λοιπόν, και πάω να σερβίρω. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Και αυτό. Ψητή ντομάτα, η οποία αυτή τώρα έχει μελώσει καταπληκτικά. Έχει γίνει λουκούμι. Έχει ψηθεί σε ωραία θερμοκρασία και έχει γίνει πιο γλυκά από ό,τι είναι. Έχουμε και τα αρώματα, τα φρέσκα, τα βοτάνια. Εδώ τώρα τελειώνουμε με τη μελιτζάνο σαλάτα. Αν δεν έχουμε επίσης μελιτζάνες, μπορούμε και ένα απλό γιαούρτι να το συνοδεύσουμε. Έτσι ταιριάζει μια χαρά. Μια τυροκαυτερή επίσης. Άντε, μετά να παραγγείλεις έτοιμο γύρω στο σπίτι μετά από αυτό το πιάτο. Τίποτα. Λοιπόν, λίγα φρέσκα φύλλα μαϊντανού. Έτσι για το χρώμα. Αυτό το γλάσο, γιατί αυτό είναι γλάσο που έχει μείνει τώρα, που έχει και την κρέμα μπαλσαμικού και έχει και όλα αυτά τα αρώματα από τα μπαχαρικά. Δεν το πετάμε σε καμιά περίπτωση. Λίγο λαδάκι μέσα στο ταψί, όπως είναι. Και τι, βουτάμε τα ψωμιάκι μέσα? Όχι, αγάπη μου. Εδώ θα το ανακατέψουμε τώρα και θα το κάνουμε λίγο πιο ρευστό για να περιχύσουμε από πάνω την πίτα. Α, την πίτα. Αυτό είναι, πώς θα σου πω, αυτή η σάλτσα είναι αυτό το κάτι παραπάνω που θα μας απογειώσει το φαγητό. Το κρατάω τότε. Να μην απογειωθεί, ε. Κράτα το και με τα δυο τα χέρια. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ και πώς αλλάζει κατευθείαν το πιάτο. Το κάνει πιο ζωντανό, το κάνει πιο χρωματιστό, το κάνει πιο γευστικό. Καλά, δεν σε έχω δει τόσο ενθουσιασμένο πια. Σε ίστρο, μεγάλο. Φταίει το τελευταίο μας ταξίδι, μάλλον γι' αυτό. Του μήνα του μέλητος. Ναι, ναι. Να ξαναπάμε. Λοιπόν, είναι έτοιμο, τρώμε. Ωραία. Εγώ μπορώ να φάω τη μελιτζάνο σαλάτα. Θα φας και κοτόπουλο. Καλά, μπαμπά. Λοιπόν, κοίταξε μέσα πόσο ωραία έχει ψηθεί, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα τα αφήσω σε μεγάλα κομμάτια. Ρε παιδί μου, γιατί τις κάνουν αλυφές τις μελιτζάνο σαλάτες και βάζουν μέσα μαγιονέζες? Ναι.
Είναι η απόλυτη μελιτζάνη σαλάτα αυτή. Έλα, φιλάρετε. Πάρτε, πάρτε και πίτα. Σαν καλεσμένο ντρέπομαι. Καλά, η πίτα δεν παίζεται. Έχει πάρει αυτό το καραμελωμένο από την κρέμα του μπαλσάμικου. Και είναι το κάτι άλλο. Πω, πω. Για τα μπουτάκια κοτόπουλου με κρέμα βαλσαμικού και μελιτζάνο σαλάτα. Χαρακώνουμε τα μπουτάκια κοτόπουλου, τα βάζουμε σε ένα μπολ με σόγια, μαύρη ζάχαρη, κρέμα βαλσαμικού, πιπέρι, σκόρδο σε σκόνη, σπασμένους κόκκους κόλιανδρου και κόκκους κίμινου. Κλείνουμε με διάφανη μεμβράνη και αφήνουμε το κοτόπουλο στο ψυγείο να μαριναριστεί για 2 με 3 ώρες. Βάζουμε τα μαριναρισμένα μπουτάκια κοτόπουλου στο ταψί. Προσθέτουμε τις ντομάτες, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνουμε ελαιόλαδο, ρίγανη, θυμάρι και ψήνουμε για 30 με 35 λεπτά στους 180 βαθμούς. Για τη μελιτζάνο σαλάτα. Κάνουμε χαρακές στη μελιτζάνα, βάζουμε το σκόρδο και τις ψήνουμε. Κόβουμε τη μελιτζάνα σε κομμάτια και βάζουμε μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, λευκό βαλσαμικό ξύδι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Για τις πίτες. Αλείφουμε με ελαιόλαδο το τηγάνι. Βάζουμε στις πίτες την κρέμα βαλσαμικού και από τις δύο πλευρές, τις ψήνουμε και τις αλατοπιπερώνουμε. Σερβίρουμε τις πίτες με τα μπουτάκια κοτόπουλου και τις ψητές ντομάτες. Προσθέτουμε τη μελιτζάνο σαλάτα και πασπαλίζουμε με μαϊντανό. Ανακατεύουμε με λίγο ελαιόλαδο τη σάλτσα και περιχύνουμε το κοτόπουλο. Μοσχοβολάκι είναι το πιο ωραίο κοτόπουλο που έχω φάει. Λοιπόν, ωραία μαρινάδα. Θέλει μελιτζάνο σαλάτα αυτό το φαγητό. Μην δοκιμάσετε τίποτε άλλο. Κάντε αυτή τη μελιτζάνο σαλάτα. Άκου τώρα και να μου το έλεγες ότι ταιριάζει αυτό το οποίο είναι τελείως καλοκαίρι με αυτό. Δεν θα σε πίστευα. Αλλά όντως. Επίσης, και το θυμάρι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κείμενο, Αντρέα, που κάνει τη διαφορά. Επίσης, αυτό που έκανες μόλις τώρα, όλη η μαγιά αυτής της ντομάτας είναι ότι μέσα έχει ψηθεί και βγάλει το ζουμί της. Έχει μια έτοιμη σάλτσα. Αυτό το πράγμα, μπράβο, λιώστο. Αυτό και είναι η σάλτσα του φαγητού, μπράβο, για να καταλάβετε. Είναι σάλτσα και ποτίστε από πάνω αυτή την τραγανή πίτα. Αυτό είναι πια το αγάπη μου, αυτό είναι ο παράδεισος. Πω, soaking. Έχω πολλές λέξεις να πω, αλλά δεν λέγονται στην τηλεόραση για αυτό το πιάτο. Θα μας τα πεις μετά. Εγώ ήταν να μην ξεκινήσω. Φιλάρετε, το επεισόδιο Θεσσαλία έχει τελειώσει. Θα σε αποχαιρετήσουμε, μπουκωμένο καθώς είσαι, αλλά τουλάχιστον ευχαριστημένο, αφού πρώτα δώσουμε ραντεβού για μανιτάρια τον Ιούνιο. Πάρτε κι εσείς τα καλαθάκια σας και πάμε τον Ιούνιο για μανιτάρια, και είναι και καλή σεζόν για μένα που παγώνω και δεν μπορώ να βγαίνω στα βουνά. Εγώ είμαι θαλασσινή το χειμώνα. Μια χαρά, πά στον Ιούνιο για μανιτάρια. Πολλά φιλάκια. Καλό σας βράδυ. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα φιλοξενούμε τον Σεφ Βασίλη Βολιωτόπουλο και τον bartender Παναγιώτη Φράγκο. Και κάνω κάτι που ξέρω πολύ καλά. Να κάνω σέικ. Ο Βασίλης μαγειρεύει με μπύρα φιλετάκια κοτόπουλου με μυρωδικά. Εγώ είμαι bodybuilder. Και μοσχαρίσια μάγουλα με χυλοπίτες και φέτα. 15 χρόνια μάγειρα σε αυτό το κρεμμύδι πάντα καίει. Και τα επόμενα 50 θα καίει. Ο Παναγιώτης φτιάχνει ένα κοκτέιλ με iced tea. Ρε Παναγιώτη, είσαι μάγος. Και ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ με παγωτό και τσίπουρο. Κανένα. Τι καλό θα μαγειρέψουμε. Φουρνιστό κοφτό μακαρονάκι με κιμά. Το μυστικό μου, χρησιμοποιώ τον σπιτικό ζωμό Knorr για να βράσω το μακαρονάκι. Είναι απίστευτο το πόσο σπιτικό ζωμός Knorr μπορεί να απογειώσει ένα τόσο απλό πιάτο.